Αριστερά είναι η Κατερίνα Γιατζόγλου 2 χρόνια πριν σε εκδήλωση παρουσίασης προϊόντων μαλλιών. Δεξιά είναι η εικόνα της χθες βράδυ σε κοσμική εκδήλωση. Ο χρόνος της φέρεται τρυφερά και εκείνη φροντίζει να δείχνει νεότερη ακολουθώντας την τελευταία λέξη της μόδας. Προτίμησε ένα μαύρο σκίνι δερμάτινο παντελόνι συνδυασμένο με ankle boots και από πάνω φόρεσε ένα γούνινο με ροκ λεπτομέρειες. Ήταν ελαφρώς μακιγιαρισμένη και τόνισε τα χείλη της με έντονο κόκκινο κραγιόν. Εμφανίζεται σπάνια πλέον σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ακόμη πιο σπάνια δίνει συνεντεύξεις. Έχει αλλάξει ρότα. Δεν θέλει η προσωπική της ζωή να είναι κρεμασμένη στα περίπτερα. Δεν ήμουν ποτέ υπερεκτεθειμένη. Μέχρι και πριν 3 χρόνια πρωταγωνιστούσε στα μίντια για το διαζύγιο της με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μπέι. Τώρα δεν έχει καμία διάθεση να απασχολεί τα μέσα με αυτόν τον τρόπο. Και δεν είναι η γυναίκα που βλέπουμε σε παπαράτσι φωτογραφίες. Είστε με ένα φωτογραφής. Όχι, με τίποτα. Αυτό το προφίλ δεν σας αρέσει καθόλου. Όχι. Κάθε χρόνο μου κάνουν και μία πρόταση. Δηλαδή είμαι και πάρα πολύ. Η τηλεόραση μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά, γιατί να είμαι επικραμμένη. Νομίζω ότι είμαι και το μοναδικό άτομο που είπα όχι στην τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει αυτό ξανά. Διότι όταν είχα στείλει την παραίτησή μου, νόμιζαν ότι ήθελα να επαναδιαπραγματευτώ το συμβόλαιό μου. Εγώ άφησα την τηλεόραση, δεν με άφησε. Η δημοσιότητα είναι ατμός, λέει, και είναι ικανή να οδηγήσει πολλά πρόσωπα της τηλεόρασης στον ψυχίατρο. Είχατε δηλώσει επίσης ότι πολλοί από εκείνους όταν θα φύγουν από την τηλεόραση θα καταλήξουν στον ψυχίατρο. Δεν είναι έτσι. Όταν έχεις μία δύναμη πρέπει να την χρησιμοποιείς σωστά. Ακριβώς. Είναι συγκεκριμένα τα προγράμματα που παρακολουθεί. Βλέπω μόνο ταινίες και ειδήσεις, μόνο στο Star, γιατί ο γιατρός μου έχει πει να αποφεύγω όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις. Μου είπε μόνο το Star, γιατί μέσα από αυτές ενημερώνεσαι και γελάς. Τον περισσότερο χρόνο τον περνά στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και εμφανίζεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις στην Αθήνα.